με μια επιστολή που έστειλε ο κ. Σασομαϊκόπουλος με 4 χρόνια, με την οποία με καλούσε τη Δημοτική Αρχή, διότι αγνώρισε το κόμμα της Χρυσής Αυγής, διότι αγνώρισε τον επίσημο εκπρόσωπο, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος από την κατάλαβα του το κόμμα της Υπουργής, όπως γράφεται ακριβώς, στο μη συμμετική συνημέρωση σε μια εφημερίδα. Αυτό το οποίο θέλουμε να σας κάνω γνωστό είναι ότι ο Δήμος δεν καλεί εκπρόσωπο κομμάτων. Κατά συνέπεια δεν είχε πρόσκληση το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Όπως δεν είχε το κόμμα του Πασόκ και οτιδήποτε άλλο κόμμα τους, και είχαν καλεστεί οι βουλευτές και όλοι οι θεσμοί. Όταν αντιληφθήκαμε την παρουσία του, ευγενούς που φέρανε και καθήκαμε και οτιδήποτε άλλο. Άρα, φιλοξενία ξέρουμε και να παρέχουμε και να σεβόμαστε. Αυτό το οποίο μένει είναι τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Τριφυλίας, υπάρχει και πέρας όπως εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, έτσι να κρατήσουμε το πλήρω. Απαντήσω για την ερώτηση. Το οποίο καταλαβαίνουμε όλες τις σκέψεις που έχεις έγινε, αλλά τελικά αρχίζουμε και αποκαλύπτουμε ένα σέμας και οι δημοτικές ομάδες τι εκφράζουμε και τι δεν εκφράζουμε. Και βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι με πολύ βαθιά δημοκρατική παράδοση από τον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τελικά ανατρέπουν και τα δεδομένα και τα κοινωνικά δεδομένα και τελικώς βλέπουμε ποιος εκφράζει, τι εκφράζει μέσα από τον χώρο. Κατά συνέπεια, είναι καλό να μιλάμε υπόδειγμα και να καταλαβαίνουμε ποιος είναι. Απολύτως το εξής, ότι έχετε θέμα με την αυτοδιοίκηση, είμαστε στη διάθεσή σας και να σας διευκολύνουμε και να σας ζητήσουμε, αλλά και για αυτές έχετε να σας ζητήσουμε.